Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την ημικρανία. Οι κεφαλαλγίες δεν σκοτώνουν ζωές, αλλά ημέρες ζωής. Αυτό αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας. Παγκόσμια ημέρα κεφαλαλγίας έχει θεσπιστεί η 12η Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, η Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας τονίζει ότι συχνά τα ίδια τα αναλγητικά επιδεινώνουν τους πονοκεφάλους όταν χρησιμοποιούνται αλόγιστα και δεν αρκούν οι φιλικές συμβουλές και οι παραδοσιακοί τρόποι για να αντιμετωπίσει κανείς τον πονοκέφαλό του, ούτε βέβαια το ξεμάτιασμα. Η εταιρεία υποστηρίζει την άποψη ότι η καλύτερη θεραπεία μιας πάθησης είναι η πρόληψη που επιτυγχάνεται μέσα από την ενημέρωση του πληθυσμού. Η ημικρανία είναι το δεύτερο σημαντικότερο ιατρικό πρόβλημα παγκοσμίως μετά από την τεριδόνα και πρώτη αιτία αναπηρίας σε άτομα κάτω των 50 ετών, λόγω απώλειας ποιοτικού χρόνου και λόγω πόνου. Τι είναι όμως η ημικρανία? Πολλές φορές ο όρος ημικρανία ή αλλιώς στα αγγλικά migraine χρησιμοποιείται αδιάκριτα για να χαρακτηρίσει κάθε μορφή πονοκεφάλου. Ωστόσο, είναι ένα νευρολογικό σύνδρομο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο πόνος της ημικρανίας εντοπίζεται συνήθως στο μισό μέρος του κεφαλιού, εξού και η λέξη ημικρανία διαρκεί ώρες ή καμιά φορά και μέρες. Ο πόνος συχνά εντοπίζεται στην περιοχή πίσω από το ένα μάτι και τον κρόταφο. Ακόμη, μπορεί να είναι αισθητός και σε άλλα σημεία, όπως στην κορυφή του κεφαλιού και στον αυχένα. Είναι πόνος σφιγμώδης και συνοδεύεται από ναυτία, φωτοφοβία και φωνοφοβία. Γι' αυτό και ο ασθενής αναζητεί ένα ήσυχο και σκοτεινό δωμάτιο για να ηρεμήσει. Σε ένα ποσοστό των πασχόντων παρατηρούνται και άλλα νευρολογικά συμπτώματα μικρής διάρκειας, συχνά πριν αρχίσει η ημικρανία. Κατά κανόνα πρόκειται για οπτικές διαταραχές όπως λάμψεις ή φωτάκια, ή μούδιασμα στο ίμιση του σώματος, στα χέρια και στα πόδια, συνιστώντας αυτό που ονομάζεται άβρα. Το που οφείλεται η ημικρανία δεν έχει αποσαφινιστεί ακριβώς. Έχει σύνθετη νευροβιολογική βάση και πρόκειται στην ουσία για ένα νευρολογικό σύνδρομο, κατά το οποίο ένας γενετικά προδιατεθειμένος εγκέφαλος αντιδρά με μια σειρά από βιολογικές διεργασίες όταν μεταβάλλεται το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση της σεροτονίνης στο αίμα πέφτει στη διάρκεια της ημικρανικής κρίσης, γεγονός το οποίο πυροδοτεί την απελευθέρωση ουσιών που ονομάζονται νευροπεπτίδια και τα οποία προκαλούν τον πονοκέφαλο. Ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που λέγεται φλοιώδης μετακινούμενη καταστολή ή αλλιώς CSD είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση άβρας. Ποιοι παράγοντες όμως πυροδοτούν μια κρίση ημικρανίας? Από μελέτες έχει προκύψει ότι το στρες είναι ο κυριότερος παράγοντας πρόκλησης της ημικρανικής κρίσης. Ακόμη παίζουν ρόλο οι ορμόνες και κυρίως τα εστρογόνα. Πολλές γυναίκες εμφανίζουν ημικρανία με την έναρξη της περίοδου. Η κοίηση, η εμεινόπαυση και η θεραπεία με αντισυλληπτικά μπορεί επίσης να προκαλέσουν ημικρανική κρίση. Ακόμη, φαγητά και ποτά όπως το κόκκινο κρασί, η σοκολάτα, ορισμένα τυριά, η ασπαρτάμη και ο καφές μπορούν να προκαλέσουν ημικρανία, καθώς και έντονα φώτα, θόρυβοι, μυρωδιές, η αϊπνία, η έντονη σωματική κόπωση, η σεξουαλική πράξη, οι αλλαγές στον καιρό και ορισμένα φάρμακα. Και αυτά μπορούν να προκαλέσουν μια κρίση ημικρανίας. Ποια είναι τα συμπτώματα της ημικρανίας? Ένα τυπικό επεισόδιο ημικρανίας εξελίσσεται σε 4 στάδια. Το πρόδρομο ή αλλιώς προειδοποιητικό στάδιο, το στάδιο της άβρας, η φάση της κεφαλαλγίας και το στάδιο της αποδρομής. Οι κρίσεις ημικρανίας διαφέρουν μεταξύ τους και επομένως δεν χαρακτηρίζονται πάντα από την εμφάνιση όλων των σταδίων. Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι συμβαίνει σε καθένα από τα 4 στάδια. Όσον αφορά το πρόδρομο στάδιο, προηγείται του πονοκεφάλου κατά 24 με 48 ώρες.
Στο 60% περίπου των περιπτώσεων παρατηρείται και χαρακτηρίζεται από συχνά χασμουριτά, μεταβολές της διάθεσης, ευερεθιστότητα, αυξημένη όρεξη, δυσκυλιότητα και αίσθημα τάσης στον αφιένα. Όσον αφορά την άβρα, είναι η παρουσία νευρολογικών συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου ημικρανίας. Πολλές φορές προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, διότι μπορεί να μιμηθεί τα συμπτώματα ενός παροδικού αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Παρατηρείται στο 10 με 30% των πασχόντων, διαρκεί από 5 λεπτά μέχρι και μία ώρα και συχνά προηγείται του πονοκεφάλου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και ταυτόχρονα με αυτόν. Τα συμπτώματα που εκδηλώνονται σε αυτό το στάδιο είναι οπτικές διαταραχές, μούδιασμα, διαταραχές του λόγου, ζάλι και ημιπληγία, η οποία αποτελεί μια σπάνια μορφή άβρας με κινητικά συμπτώματα στο ίμιση του σώματος που μπορεί να διαρκέσουν από μέρες έως και μερικές εβδομάδες. Το τρίτο στάδιο είναι η κεφαλαλγία που διαρκεί από 4 ώρες μέχρι και 3 ημέρες. Τις περισσότερες φορές διαρκεί περίπου μία ημέρα. Είναι μέτριας ή υψηλής έντασης, συχνά αλλά όχι πάντα εντοπίζεται στο ίμιση της κεφαλής, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε πόνο σε όλο το κεφάλι. Ο πόνος που νιώθουν οι πάσχοντες είναι σφυγμώδης και πολλοί τον χαρακτηρίζουν σαν ρυθμικές σφυριές στην κεφαλή που συγχρονίζονται με τον καρδιακό παλμό. Συνοδεύεται από φωτοφοβία, φωνοφοβία και ναυτία και επιδεινώνεται με τη σωματική δραστηριότητα. Τέλος, το στάδιο της αποδρομής, όπου παρατηρείται ύφεση του ημικρανικού επεισοδίου και ενδέχεται να παρατηρηθούν αίσθημα εξάντλησης, ζάλι, δυσκολία στη συγκέντρωση και συναισθηματικές μεταβολές. Πώς όμως μπορεί να γίνει η διάγνωση και η διαφοροποίηση της ημικρανίας από άλλες μορφές πονοκεφάλων? Κάθε άτομο που υποφέρει από πονοκεφάλους πρέπει οπωσδήποτε να επισκέπτεται τον ιατρό του, γιατί μόνο αυτός μπορεί να διαγνώσει τη μορφή του πονοκεφάλου από την οποία πάσχει και να του χορηγήσει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Για την διάγνωση της ημικρανίας, όπως και κάθε άλλης μορφής πονοκεφάλου, αρκεί μόνο η απλή λήψη του ιστορικού του αρρώστου και η εξέτασή του από τον γιατρό. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ο γιατρός θα ζητήσει ορισμένες εξετάσεις, όπως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες, εγκεφαλογράφημα, αξονική τομογραφία εγκεφάλου και κάποιες άλλες. Πολλά άτομα, πιστεύοντας ότι έχουν όγκο στο κεφάλι ή ότι κινδυνεύουν από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, ζητούν επίμονα να κάνουν αξονική τομογραφία ή κάποιες άλλες εξετάσεις. Η τακτική αυτή είναι λάθος και οι φόβοι τους είναι τελείως αστήρικτοι, αφού μια τέτοια πιθανότητα είναι εξαιρετικά σπάνια, δηλαδή σε 200.000 ασθενείς με πονοκέφαλο αναλογεί μία περίπτωση όγκου. Πολύ μικρό το ποσοστό. Και ο γιατρός γνωρίζει πότε απαιτείται έλεγχος με ειδικές εξετάσεις. Ας περάσουμε τώρα στη θεραπεία της ημικρανίας. Για τη συμπτωματική θεραπεία της κρίσης ημικρανίας επαρκούν δύο επιλογές αντιμετώπισης. Η μία είναι να βαδίσει κανείς βήμα-βήμα ξεκινώντας από τα απλά αναλγητικά, δηλαδή την παρακεταμόλη και την ασπιρίνη, περνώντας στη συνέχεια στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και καταλήγοντας στα ειδικά αναλγητικά για την ημικρανία, που είναι οι τριπτάνες, δηλαδή η σουματριπτάνη. Ο δεύτερος τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης ημικρανίας είναι να χτυπήσει κανείς απευθείας στο στόχο που είναι η ημικρανία, εφόσον υπάρχει επιβεβαιωμένη η διάγνωσή της. Στην περίπτωση αυτή δίνονται απευθείας οι τριπτάνες, οι οποίες έχουν άμεσο αποτέλεσμα αν δοθούν από την αρχή της κρίσης και έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ημικρανία από τα απλά αναλγητικά. Το μυστικό της επιτυχίας μιας θεραπείας είναι να δίνεται το κατάλληλο φάρμακο στην αντίστοιχη πάθηση και την ώρα που πρέπει. Για να δούμε και κάποιες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Πλην των φαρμάκων, σημαντικότατο ρόλο για την πρόληψη των κρίσεων κεφαλαλγίας και την ανακούφιση των συμπτωμάτων παίζει η καλή ποιότητα
ζωής του πάσχοντος. Η ποιότητα ζωής καθορίζεται από τη σωστή διατροφή, τον επαρκή υγιεινό ύπνο, τη σωματική και πνευματική άσκηση και την ψυχαγωγία. Θα πρέπει να υπάρχουν πολλά μικρά γεύματα, ώστε να αποφευχθούν διαστήματα νηστείας κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα οποία πυροδοτούν κρίσεις ημικρανίας. Η τροφή πρέπει να είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, από λαχανικά και φρούτα και πρωτεΐνες, από γαλακτοκομικά προϊόντα, ψάρια και κρεατικά. Επίσης, ο ύπνος πρέπει να είναι επαρκής, χρονικά, διότι η αϊπνία προκαλεί κεφαλαλγία. Η σωματική άσκηση με τα διάφορα είδη αθλητισμού ή γιόγκα, πιλάτες, κολύμπι, χορός, βοηθά σημαντικά στην πρόληψη των κρίσεων ημικρανίας. Ακόμη, η πνευματική άσκηση με παιχνίδια και βιβλία χαλαρώνει τον οργανισμό, όπως και η ψυχαγωγία. Υπάρχουν και κάποιοι τρόποι επεμβατικής αντιμετώπισης των κρίσεων κεφαλαλγίας, όπως είναι ο βελονισμός και η ρεφλεξολογία. Πριν κλείσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στον ρόλο που καλείται να παίξει ο φαρμακοποιός για την αντιμετώπιση της ημικρανίας από τους ασθενείς. Ο φαρμακοποιός έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μιας θεραπείας. Είναι αυτός που θα εξηγήσει με απλό τρόπο πώς θα πρέπει να λαμβάνεται η θεραπεία και κυρίως πότε πρέπει να λαμβάνεται. Ο φαρμακοποιός δεν κάνει τη διάγνωση της μορφής της κεφαλαλγίας, ώστε και να προτείνει την αντίστοιχη θεραπεία. Είναι όμως αυτός που γνωρίζει πολύ καλά τα φάρμακα με την αποτελεσματικότητα και τις ανεπιθύμητες ενέργειες που θα καθοδηγήσει τον ασθενή για τον τρόπο λήψης τους. Επιπλέον, ο φαρμακοποιός έχει ένα πολύ σημαντικότερο ρόλο. Είναι ο κυματοθράφστης που θα σταματήσει και θα ελεγχθεί η τρικυμία που υπάρχει της φυτοθεραπείας και της κατάχρησης φαρμάκων στην κεφαλαλγία. Ο φαρμακοποιός είναι εκείνος που θα εμποδίσει την αλόγιστη χρήση υπερβολικών ποσοτήτων αναλγητικών που οδηγούν στη μετατροπή της ημικρανίας σε χρόνια ημικρανία και σε κεφαλαλγία από κατάχρηση ουσιών. Επιπλέον, ο φαρμακοποιός γνωρίζει τους κινδύνους που υπάρχουν από την επιδεινούμενη ημικρανία, όπως καρδιαγγειακά επεισόδια, και θα μπορέσει ενεργητικά να εμποδίσει την κατάχρηση των φαρμάκων και τη φυτοθεραπεία χωρίς ορθή και επαρκή διάγνωση του προβλήματος. Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η συγκεκριμένη παρουσίαση δεν μπορεί να εκλειφθεί ως ιατρική συμβουλή, διάγνωση, θεραπεία ή υπόδειξη. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στους τηλεθεατές μας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση εκ μέρους μας το περιεχόμενο αυτό να υποκαταστήσει την εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και μια καλή εβδομάδα.